7 σοβαρά λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια σχεδίασης και υλοποίησης του φράγματος Παναγιώτικο στο Νότιο Πύλιο, αναφέρθηκε μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Βέρα και την εκπομπή Κόκκινη Κάρτα ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Σούλιος. Όπως υπογράμμισε, αν εφαρμοζόταν η αρχική τεχνική μελέτη, της οποίας ήταν επιστημονικός υπεύθυνος, που προέβλεπε τη χωροθέτηση υλοποίησης του έργου σε διαφορετικό σημείο από το σημερινό, τότε δεν θα είχαν προκύψει τα εφιστάμενα προβλήματα. Εμείς προτείναμε σε μια διαφορετική θέση, λίγο παραπάνω, κάπου 100 μέτρα, και μια διαφορετική δομή να έχει το φράγμα. Να το πούμε έτσι με απλά λόγια, προτείναμε αυτό το φράγμα να έχει έναν αργυλικό πυρήνα, αδιαπέρατο, που θα έχει φάρατος και πλάτος κλπ. Και κατασκευάστηκε ένα φράγμα με ανάντι. Δηλαδή το πάνω μέρος έχει μια πλάκα από μπετό 30 πόντους, το οποίο παίζει το στεγανοβητικό ρόλο. Εκεί που έγινε το φράγμα, η υπερατότητα του υποβάθρου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχε και εκεί που προτείναμε εμείς. Όταν λέτε υπερατότητα, εννοείται ότι περνάει το νερό. Περνάει το νερό, υπάρχουν διαρροές. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός αναφορικά στον κίνδυνο κατάρρευσης του φράγματος, επισημένοντας ότι όσο η πληρότητά του σε νερό δεν ξεπερνά το ίμιση του ταμιευτήρα, οι γύρω περιοχές δεν κινδυνεύουν. Όταν η στάθμη του νερού είναι περίπου μέχρι τη μέση του φράγματος, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Όμως, αν κάποια στιγμή βρέξει πολύ και γεμίσει αυτό το φράγμα, ανεβεί η στάθμη μέχρι πάνω. Όχι στα 15-20 μέτρα που είναι τώρα, αλλά στα 40. Τότε πράγματι υπάρχει κίνδυνος. Έγραψα μια επιστολή στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Φορτούνα. Και του είπα, σας παρακαλώ, αν τυχόν συμβεί αυτό, υπάρχει κατάντη. Αυτό που το λέμε εμείς εκενωτής πυθμένα. Μια μεγάλη σωλήνα που μπορεί λίγο χρόνο να αδειάσει. Να το ανοίξετε και το νερό θα μείνει μέχρι τη μέση. Όταν λοιπόν το νερό, η στάθμη είναι μέχρι τη μέση του φράγματος, να μην ανησυχούν οι κάτοικοι. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και διαβεβαίωση.